Αρχίσαμε λίγο αργοπαρημένα, αλλά ποιο νοιάζεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ρίου! Το να πάμε, Ρίου! Πήγε ο Έλβος. Λοιπόν, best of 5 και αυτό που θυμάμαι. Όντω, το νομίζω. Ναι, αφού το set μου με τον Pineat ήταν best of 5. Anyways, στο game όμως τώρα. Λοιπόν, είμαστε πρώτο game κάτω κυρίου. Ο Philips εκμεταλλεύτηκε τελείως το... Α, νομίζω... Απλά το Rolls. Νομίζω button check. Ακούω το control... Α, έχει θέμα το controller του. Εντάξει, ξέρεις κάτι, θα το κρατήσω ακόμα το recording. Mm-hmm. Και πώς το λένε, θα το κάνει edit ο Σίντο. Μιλώντας για το edit του Σίντο. Γεια σου ρε Σίντο, τι κάνεις. Πού σου ρε Σίντο. Φιλίσου λίγο. Καλύτερη φίλη. Πάνω απ' όλα. Τι πειράζει. Το που με συγχωρείτε. Αμα είναι μετά από αυτό το setup να φάω. Τι. Έχω φαγητό μαζί μου στη τσάντα. Και με μανταρίνια. Εγώ έχω κρυθαράκι με κρυθαράκι ντομάτες και με κουτόπουλο. Το είπαμε μη το δείτε αυτό πριν πάνε μεσημεριανό. Σας προειδοποιήσαμε. Ναι, όντως. Εσύ φταίτε τώρα για τι γίνει. Γεια σου ρε Παπα Φίλιπς. Γεια σου τον Τιρ. Να, δώσ' και ο Τιρ. Α, δεν πειράζει. Θα έρθει στο επόμενο μια μέρα. Ντροπή στο Παπα Φίλιπς, δεν άρχισε με τον. Για respect. Πολύ σκραμπ, πολύ σκραμπ παιδιά. Φύγετε αμέσως. Που νομίζω είναι δικαιωμα... το δίνει δικαίωμα για μπαν κατευθείαν. Όχι καν ακόμητα. Ό,τι βλέπω... Είναι και η πρώτη φορά που βλέπω τον Έλκο να παίζει... Ρίου. Ναι, γενικά. Μας είδε πολύ σωριού και ενώ όταν έπαιζα εγώ. Έπαιξε μαζί το. Ναι, έπαιξα. Έχω να πω ότι πήγαινε καλύτερα το Λίτσιμαρ. Στα μάτσα. Αλλά δεν μπορούσαν... Γιατί καθόταν κάτω από το platform και, και κάπως να το φτάσω. Να μου σπάμε άρε σωριούκες. Τώρα που το βλέπω, άμα κερδίσει ο πολύ καλό. Άμα κερδίσει ο MC Elkos, θα πολύ πιθανό θα πάει να παίξει εναντίον Johnny Hit και δεν ξέρω αν θα μείνει η Ρίο ή θα πάει Bowser. Επίσης θα πάει Bowser. Μάλλον, ναι, αλλά δεν ξέρω. Άμα δεις πως παίζει πολύ αμυντικά ο Elkos, όταν θα πέσει το 100 ο Johnny και θα αρχίσει με τα Buster Wolf, νομίζω θα είναι τρομελό θέμα. Ωραίο ήταν. Τρομελό θέμα. Μ' αρέσει το μέλλον. Μέλλον. Ξέρετε, το πράγμα είναι επίσης πολύ καλό με τον Elko. Οκ, τα DLC Privilege. DLC Privilege. Α, μην τέχνετε και ωραίο ήταν DLC σε μια περίοδο. Πριν 4-5 χρόνια. Πότε τελείωσε το support για το Wii U. I don't know. Δεν έχω Wii U. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Βλέπουμε όμως ότι κρατάει το lead και ξέρετε, το καλό πράγμα με τον Elko που βλέπουμε μερικές φορές, όταν εκεί το percent advantage ή το stock advantage πάντα παίζει πιο υπονοητικά, laid back και περιμένει να δει την κίνηση του αντιπάλου. Όμως όταν είναι even games ή όταν θέλει πρέπει να κάνει ένα comeback, παίζει, πρέπει να είναι ο πιο aggressive παίχτης από όλους μας. Ωραία, ενδιαφέρον. Ο Μπρο θέλει να δείξει το δικό του Shoryuken, αλλά ο Ryu έχει καλύτερο Shoryuken. Πολύ αμυντικά έλκος, λογικά προσπαθεί να καταλάβει πώς θα πάει το PlayStation Power Philips για το δεύτερο game, για Ridge. Ω, άμα το έχει κάνει πιο νωρίς θα έχει πεθάνει. Πέθανε έτσι κι αλλιώς. Ποιος πέφτει. Όχι, βασικά, όταν ήταν καλό, ήταν καλό. Θα το μεντύω. Το είχε κάνει το punch που απλά σε κάνει stun. Το Electric Queen God Fist. Όχι, το που κρατάς crouch και όταν το αφήνεις και πατάς jab, κάνει το πουνιά έτσι, όχι το Electric. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Αλλά είναι πολύ αργή. Ναι, μου ή 90% γέμι να πλώνει και δύο να πατάνε side B. Yeah, έτσι είναι οι traditional fighting χαρακτήρες. Αυτά όχι. Neutral B είναι το σωρίο και το ρίο. Ναι, neutral B ή quarter circle forward. Αλλά άμα θέλει να κάνει το μεγάλο κύκλο, όχι. Όχι. Άμα θέλει να κάνει όμως το μεγάλο κύκλο. Sorry, το μεγάλο projector πρέπει να κάνει half circle forward. Μην δείτε ποτέ τα combo στο Tekken. Πολύ καλό show you can. Μην αξίσεις την τέμιση. Sorry, πες. Πήγα να το γυρίσω από Philips. Αλλά ήταν ένα χαντόκιν μακριά. Ναι ρε φίλε, ναι. Το βλέπω ότι ο Ιαλικός, δεν έχω δει ποτέ να παίζει ρίγο, αλλά βλέπω ότι τα conditions τα έχει μερικές φορές. Που άλλα από ένα χαρακτήρα στον άλλο. Το σκύλι του απέκτης. Ενδιαφέρον. Κάτσε, αυτό είναι λίγο unrelated. Sai, if you're watching this, hello, I'll probably play in the next couple games. Είναι ένας ώρας fellow που απλά βλέπει τα sets μου μόνο για κάποιο λόγο. Όχι για κάποιο λόγο, αλλά του αρέσει να βλέπει τα sets τους ώρας. Πώς είναι το πάνω να δουν ποια άτομα μας βλέπουν. I don't know, κάπου θα το έλεγε.
Αλλά έχουμε infinite points. Είμαστε καλοί. Βλέπετε κάνεις infinite. Nine. Πάμε δεύτερο game. Πού πήγανε? Νομίζω σπανάκι, όχι, καλός. Καλός. Ξέρεις τι, νομίζω... Ωραίος. Νομίζω ναι, το κάλος είναι λίγο καλύτερο για... Το κάλυτο. Μάλλον ναι. Επειδή έχει ένα μεγάλο flat area εδώ πέρα, οπότε είναι FD σαγωγικά, απλά... Μπορεί να τρέχει και από το σωριό και μου κάνει λίγο ώρα. Γενικά ο Κάζιο το μόνο πράγμα που χρειάζεται... Παραλίγο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχει πλατφόρμες ιδιαίτερα ή να έχει μεγάλο χώρο. Νομίζω αυτό θέλει πιο πολύ ο Κάζιο απ' όλα. Και μπροστά να δίνουν τα πόδια τους, ρε φίλοι. Θα τα κάνουν οι Foot Fetish. Foot Fetish. He's gone, yeah. Θα πέθανε και στα 80. Ο Kazuya είναι insane. Ο bro έχει Kaioken. Ακριβώς. Και παίρνει 10% μαζί με αυτό. Παίρνει... Το είδες. Ναι, πήγε να γίνει τρελό θέμα. Τους μας έτσι πράτη. Κάτσε. Ενδιαφέρον επιλογή. Αυτό μπορώ να πω εγώ σίγουρα. Είναι και αυτό μια επιλογή. Είναι επιλογή, επιλογή of all time. Okay. Ναι, να δούμε. Ryuken. Και το leader από τον Phillips, απλά πρέπει να καθίσει. Ω, ήθελα να κάνει το reflect. Δεν θα μείνει πολύ πίσω τώρα από τον Phillips, αλλά παθαίνει πάρα πολύ σε όλοι τα Hadoukens. Θα πρότει να... Εγώ πιστεύω το καλύτερο πράγμα πρέπει να κάνεις να είναι να κάνεις maneuver γύρω στα projectiles, αλλά το θέμα είναι ότι ο Kazuya έχει το χειρότερο jumping squad. Ναι. Οπότε τον βοηθάει. Όχι, δεν. Και το άπρικα θα τον είχε σκοτώσει. Αλλά εντάξει, μάλλον δεν ήθελε να το κρατήσει επειδή ξέρει ότι θα το χάσει. Αλλά για να δούμε, ο Ροπάνης. Πάμε. Όχι. Ω, παραλίγο να του δώσει το 80%. Let him go fist. Let him cook. Αφήστε και ένα όχι στο background. Ναι, είναι ο όχι που είχαν πίσω. Όχι. Θέμα ρομποτικό, ξέρω εγώ. Πέθανε. Down tilt, sorry, Hadoken. Ο Μπρο είπε, σου αρέσουν τα χέρια μου, οπότε δες τα άλλη μία. Αγγελίτσα. Μ' αρέσουν οι αγκαλιές. Ξέρεις τι άλλο μ' αρέσει. Όχι. Έλα μου, Dev. Να βλέπω, ου, ήθελα να το σπάσει την ασπίδα. Πάμε. Βλέπω και οι δύο. Όχι, όχι. Τώρα να του κάνει ρίτ το recovery. Δεν πήγε για το πάνις, για το recovery. Όχι, he's dead. Εγώ δεν ξέρω, ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να πάει Bowser, αλλά το θέμα είναι ότι παίζει αντίον Kazuya. Γι' αυτό μάλλον δεν θέλει να πάει. Είναι λιγότερο high όταν παίζει αντίον Terry, σύγκριση με Kazuya που ο Kazuya κάνει prioritize με μεγάλους άλλους. Επίσης, εκεί φρέμει 4 έρευνα του Bowser, οπότε δεν τον βοηθάει. Περνάει η τέταρτη φορά μέσα σε αυτό το stream που λέμε frame 4 airdots. Ναι. Το είπα και εγώ πριν. Όντως. Ναι. Δεν το άκουσα αυτό λόγο. Τώρα ή μπορεί να πάει Wolf. Το οποίο... Νομίζω ο Fox είναι ο χαρακτήρας που παίζει ιδιαίτερα για Rasta. Fox. Yeah, Fox παίζει, όχι η Wolf. Ο Quack παίζει Wolf. Ο Quack και Storm. Quack. Ο Bowser. It's from Bowser! Αποκλείεται να πάει στην νερό. Όχι δεν, ο μπρο τρολάρι. It's from Bowser! Dear Pesky Plumbers, your mom. Oh, Princess Peach, at the end of my life, I'll make you mine. Μην πάτε με κανένα copyright από το Nintendo. Θα μας κλείσει το stream. Nintendo, σ' αγαπάω και η ταινία σου ήταν fun, αλλά όχι copyright, please. Please. Δεν βάλαμε καν μουσική. Δεν είπαμε τίποτα. Φυσικά δεν ήταν δικό μας τραγούδι, το οποίο τώρα σκεφτήκαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι full original, do not steal. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι... Ωραίο armor. Βλέπω να ξαναλάβεις χαρακτήρα ο Έλκος, άμα στο έτσι. Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις ότι ο Έλκος κάνει όμως crazy banger comebacks. Είδε, παραλίγο. Το σνάι. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσε να το αποφύγει με jump. Όχι, όχι, να έχουμε 50%. Oh no! Είδες 50%, ξέρω εγώ. Πάμε 80. Πάμε 100. Όχι. Σκοτώνεις τα 90. Άγια Χρήστο, έλα. Για να δούμε. Άμα εκτός όπου ο Elkos να πει OK, it's UI Goku time. Την πλάτα αρχίζει να σκοτώνει, να παίζει πιο evasive playstyle.
Πολύ low. What the... Well, πάει το... Hit JP3, άμα κρυβήσει. So, but... never mind. Well... Το γνωρίζεψαμε. Πεν. Πεν. Οι δύο πες κι άλλο είναι Minecraft. Είναι πολύ κλασικό. Δεν έκανε reflect, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει εναντίον του fire breath. Πόσο να κάνει reflect. Μπορεί να κάνει να το κάνει όλο. Αλλά πόσο είναι τα multiple, είναι 1,3. Όχι, είναι το καλύτερο reflector στο game. Είναι 2, κάτι νομίζω. Νομίζω είναι 2 multiplier. Επειδή ας πούμε το pack. Όπηγε για τρελό ρίδι. Ο Pac-Man, ας πούμε, άμα κάνεις το reflect στο Galactica του Pac-Man, πεθαίνει από 2 hits από τα 0. Για οπότε είναι τρελό multiplier. Νομίζω έχουμε πει τι privilege από το game. Yeah. Αλλά ένα πράγμα που. Όχι, σου πάει το comeback. Πιστέψτε το. Οκ, δεν έχει recovery. Δεν έχει και jumps. Πάμε για το comeback, είναι πιθανό. Εγώ το βλέπω ως μικρή πιθανότητα. Παίρνει και 30%. 40, 50. 50! Game! Ρε Έλκο, είδες ο Έλκος όταν... Παίρνω πίσω τι είπα πριν. Εγώ το λέω ότι ο Έλκος όταν κάνει ένα comeback, το κάνει το comeback. Πρέπει να προσέχει τώρα. Πώς, άμα το έχει αφήσει. Ωραία, πολύ αργά. Oh. Νομίζω θα συνεχίσει με Bowser. Νομίζω ναι, επειδή κατάλαβε το τι θα κάνει, αλλά το είδε στο τρέιλερ που πρέπει να κάνει up smash και μετά ο ξεκάρδιο ξάπλωσε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα το comeback δείχνει πως μπορούμε να, μπορεί να το νικήσει. Αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο τώρα. Κοίτα, εγώ νομίζω τώρα δεν θα πάει. Bowser, ναι, όχι, πάει Bowser. Και είναι και λίγο κρίμα επειδή ο Έλκος δεν πρόλαβε και πάτε DQ από το Windows, οπότε πήγε στα 3 losers. Τι έπαιξε με εμένα. Τι έπαιξε μαζί το Yoshi. Little Mac. Σχεδόν το πήρα game. Έχω να καταγγείλω ότι μετά από τον Johnny Kids το Little Mac το Man έπαιξα με τον Έλκο. Shit! Holy fuck! Well, παίρνει τα 15% του. Τι? GG αμέσως. Όχι, όχι. Για να δούμε. Oh, κανένα reaction, απλά έμεινε εξαπλωμένος. Λέει, ας μην έχουμε το λίγο. Θα πρέπει να miss input. Miss input ήταν, ναι, σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα... Ωχ, oh, δεν θα φτάσει. Ήρθε, όχι. Yeah, δεν φτάνει. Δεν είχε double jump. Yellow jump. Το χρησιμοποιήσω νομίζω λίγο νωρίς γι' αυτό. Όχι, όχι. Ο Έλκος παθαίνει λίγο choke τώρα. Πάει πολύ για αυτά τα nerfs. Το neutral. Τα οποία νομίζω έχει καταλάβει ο Παπαφίλης και κάνει τέτοιο, κάνει στυλ. Δεν δούμε όμως ότι... Καλό dance μας. Λοιπόν, κοίτα όμως, ποτέ μην κάνεις underestimate όμως τον Έλκο. Ναι. Τι λες τον buzzer του. Το μάθαμε στο προηγούμενο game που μπορεί να γίνει. Νομίζω όμως απλά συνηθίζεται ότι επειδή ο Κάζο έχει τέτοια χαζά priorities με το armor και invincibility που τι λέει... What is this? Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας. Cringe. Projectile fight, εγώ θα κερδούσα. Κερδούσα. Ναι. Γράφουμε... Όχι, όχι κερδίσει, θα είχα κερδούσα. Αναγράφουμε την ελληνική γραμματική. Ποιος χρειάζεται πρόπορ ελληνικά όταν έχουμε κίτσες σε ελληνικά. Κάνε τι κάνε τι Άιμπρα, τράκετ. Όχι, ακριβώς. Ναι, πάει πολύ για αυτά τα nerds. Να, ευτυχώς αυτή φορά το πόδι για τον πουλί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να το φτάσει έτσι κι αλλιώς ο Παπαφίλιπς, αλλά πολύ καλό air tilt. Τσι ο Bowser! Ωχ! Οκ, ευτυχώς δεν έκανε air dodge, θα ήταν πολύ νωρίς να το κάνει. Αλλά ξέρεις τι. Είναι ο 180 ο Έλκος. Είδες, ο Έλκος. Ωχ, είστε. Ο Μάνκα, τέλος. Τούπα! Μέρλι, όλοι. Πα! Πρέπει να κάνει και φαγό DI, δεν το είδα. Νομίζω πως ναι. Πάτησε side beat! Ω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Hey. Γενικά, άμα κρατήσει λίγο παίξει υπομονετικά και απλά βρει το στο opening, μπορεί να έχει πάρει πολύ γρήγορα. Πάμε, είναι even game. Even game. Δεν πρέπει να προσέγει το side beat του. Πάμε, 50 θα φτάσει. Νομίζω ήθελε πάρα πολύ να κάνει snap το ledge ο Παπαφίλιπς, αλλά πήγε κάνει πολύ overlap. Πάμε game 5. Πάμε game 5. Ξαναπέρνει το πίσω τι είπα για τον Έλκος, μπορεί να κάνει τα... Θα πρέπει να πάω μαζί σου.
Και θα πεις, I wanna play no more. I wanna go home. Παραφίλιπ, πιάσε το Let's Challenge. Impossible. Το, ένα θέμα που βλέπω που κάνει πολύ από Παραφίλιπ είναι το ότι όταν πιάνει το Let's και φεύγει πάνω, side B. Ή όταν θέλει να κάνει, αντί να πιάσει το Let's, θα κάνει side B. Διότι θα σιμ. Αυτό είναι το ένα flop που έχει ο Calvia, τα specials του, που έχει πολύ καλά, armor και όλα αυτά. Το side B του είναι μάλλον, νομίζω έτσι πιστεύω, από τα χειρότερα specials. Δεν είναι κακό special. Side B του κάνει δουλειά. Ναι, δεν είναι κακό special, απλά είναι ότι είναι μάλλον η χειρότερη του κίνηση ως special. Σε special. Ναι, λόγια specials, όχι η κίνηση in general. Ναι, ναι. Απλά μας συγκρινείς. Τα electrics του τα και όλα τις και άλλες κινήσεις που έχει, λέω το θα πει. Το καλό που δεν κάνει, δεν σε κάνει και stun άμα σε χτυπήσει στο τέλος το animation, μόνο στην αρχή σε κάνει. Αυτά έμεινε μαζί με το electric του Godfrey να έχει και αυτό για stun. Ναι, έχει και το down και το crouch jab που σε κάνει stun. Έχει το καλύτερο crouch στο παιχνίδι, είπαμε. Έχει το καλύτερο jab στο game. Βασικά... Και αρχίζουμε ένα κλασικό electric του Godfrey. Δεν μπορείς να το κάνεις shield. Υπέρετε τα πιο η armor. Έχει super guy. Super guy true. Εγώ έτσι το λέω πάντα. Όχι, τώρα πάμε even percentage σχεδόν. Έχει πάρα πολύ όμως τα projectiles του Παπαφίλιπς όμως. Πώς φαίνεται, γιατί είναι Παπαφίλιπς και αυτός βασίζεται πολύ σε πηγιά. Yeah, έτσι είναι χαρακτηριστικό. Λογικά θα είναι την κούραση μετά από 5 games συνεχόμενα. Ναι, όταν πολεμάς έναν τον Bowser για πολλά games, σε κουράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ να το σκοτώσει. Εγώ πρέπει να πετύχει αυτό. Πολύ περίεργο άξιμα. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω και ο Παπαφίλιπς μπορεί να κάνει ένα τρελό. 40% το πάμε. Ήθελε νομίζω να το κάνει side B να τον πάει κάτω, αλλά αφού έχει το disadvantage με το stock, δεν μπορεί. Projectile. Another one. Another one. Τον έχει μάθει πάρα πολύ ρε φίλε. Ή άμα έχει κάνει φόβο. Ωραίο περί, αλλά no punish. Για να δούμε. Ο Μαλικός πάει να το γυρίσει τελείως. Ωχ, πέτανε. Τους πέσανε τον καβούκι και λέει, για να κάτσε. Πρέπει να πιάνει το ledge σιγά φίλε, δεν πιάνει καθόλου. Όλες τις κλείσεις του Bowser σκοτώνουν στα dead. Ήταν έφτιαν, by the way. Νομίζω ότι ήταν ένα down delay, έχει δύο πουλίτσες. Έχει το... Ωπω... Ωι, είναι ήδη 95%? Bowser. Grab. You know what, και αυτό καλό είναι. Αν θέλει να κάνει πίξερ με frame 70 κλείσεις. Για περιμένε, ο Παπαφίλιπς σίγουρα μπορεί να το φέρει κάποια στιγμή πίσω. Απλά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει πάρα πολύ εναντίον του έργου είναι ότι... Πάρα πολύ καλό, ναι, πρέπει να έχουμε πει να κάνει priority στο invincibility. Πολύ καλό άμπι. Να κάνει react όταν κάνει το γέρα. Τώρα πρέπει να προσέχει τα aerials του. Πολύ καλό. Πιο γρήγορα πρέπει να είναι... Ο έλικος μπορεί τώρα και να πάει για suicide. Ναι. Παραλίγο. Ας κάνει, μπορεί. Είσαι να δει καλύτερα γιατί τώρα πάει για suicide. Δεν μπορεί επειδή έχει το advantage. Είναι percentage wise ότι άμα... Το τζάμπι ήταν αυτό. Έκανε το taunt. Α, το taunt. Ω, δεν θα... Ω, τέλος. Ναι. Τέλος. Unfortunate. Πολύ unfortunate. Κοίτα όμως, πολύ καλά έκανε ο Παπαφίλιπς σαν μια περίοδος, αλλά ο Έλκος έκανε μεγάλο prevail. Πάμε στο άλλο για το comeback.